Για ένα τη φορά ήρθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βυσαλτίας το θέμα της έγκρισης και ψήφισης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018. Η συζήτηση για ακόμα μία φορά αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση. Μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δήμαρχος Αγνή Δουβίτσα αναφέρθηκε στο θέμα, τονίζοντας τα παρακάτω. Δυστυχώς κάναμε 4-5, έχουμε χάσει τον αριθμό. 9 συνεδριάσεις. Έτσι, μπράβο, 9 συνεδριάσεις. Εγώ όφυλα μετά τις 31 του μηνός να στείλω αυτό όλο, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προς την υφιστάμενη αρχή μου, που είναι εποπτεύουσα αρχή και η οποία ελέγχει τους προϋπολογισμούς. Στην αποκεντρωμένη λοιπόν της Θεσσαλονίκης και κοινοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών ως όφυλα. Το έσταλε. Η απάντηση λοιπόν που ήρθε η πρώτη από την αποκεντρωμένη ήταν να δοθεί το χαρτί αυτό σε όλους τους διαφωνούντες. Με χαρτί επίδοσης ότι πράγματι το έχουν πάρει και προτρύνει εκεί λοιπόν να υπάρχουν προτάσεις. Επίσης το Υπουργείο, στο οποίο έστειλα εγώ, ούτως ώστε να γνωρίζω ότι δεν έχω προϋπολογισμό ψηφισμένο, άρα πώς μπορώ να λειτουργήσω και πώς μπορώ να συνεχίσω τις εισπράξεις ή τι πληρωμές μπορώ να κάνω για να λειτουργήσει έστω και μηδαμινά ο Δήμος. Εκεί λοιπόν το Υπουργείο απαντάει προς την αποκεντρωμένη και της λέει ότι υπάρχει ένας νόμος που ότι όσοι διαφωνούν και δεν φέρνουν προτάσεις, τους δώσανε μία προθεσμία, γιατί μας ξαναστείλανε χαρτί, των 10 ημερών, το χαρτί το έχουμε πάρει στις 13 του Φλεβάρι, αύριο 22 του μηνός είναι η τελευταία μέρα, σε οποίο μας λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν προτάσεις, συνένεση και να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Χθες είχαν μια συνάντηση οι διαφωνούντες. Αυτοί που είχαν μαζευτεί για να συμφωνήσουν στο τι θέλουν να προτείνουν. Δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα, γιατί θέλουν και πιστεύω αύριο πρέπει να μας τα δώσουν για να ξέρουμε την εισήγηση, διότι ζητούσαν εκεί μέσα να υπάρξει η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και μετά να πάμε για την ψήφιση του προϋπολογισμού. Γιατί έτσι όπως πάει η κατάσταση, δημιουργούμε προβλήματα και δεν λύνουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι, ο όρκος που δώσαμε είναι αυτός, ότι συμβάλλουμε στο να λύσουμε τα προβλήματα όσο το δυνατόν περισσότερα, όχι να δημιουργούμε εμείς προβλήματα.